Δείτε απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ιόνιαν. Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα για πάνω από 100.000 υποψήφιους όλων των κατηγοριών στη χώρα που διαγωνίζονται στις πανελλήνιες εξετάσεις. Οι αλλαγές που ισχύουν από φέτος και ο συντελεστή δυσκολίας της πανδημίας. Γέμισαν με κόσμο οι παραλίες και της Πάτρας. Ο καλός καιρός και η μουσική που επιτρέπεται για πρώτο Σαββατοκύριακο στην εστίαση δημιούργησαν τις καταλληλότερες προϋποθέσεις. Την Καλαμάτα βλέπει εκτός των άλλων πόλεων ο διάσημος οίκος Dior για την παρουσίαση της νέας του κολεξιόν, η οποία θα είναι εμπνευσμένη και από την Ελληνική Επανάσταση του 1821.